Καλημέρα σας αγαπητοί και ευχαριστώ τον Κύριο που για άλλη μια φορά βρίσκομαι ανάμεταξύ σας, στα σαλόνια σας, στην κουζίνα σας. Αυτό το πρωινό, αν θέλετε, ας ανοίξουμε τις γραφές μας στην επιστολή προς Εβραίους, στο Ιώτα κεφάλαιο και θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από το εδάφιο 19. Επιστολή προς Εβραίους, Ιώτα κεφάλαιο ή 10. Από το εδάφιο 19 μέχρι και το 25. Και διαβάζουμε. «Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια του, δια το αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσιν εις εμάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της αρχός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγα επί τον οίκο του Θεού, ας πλησιάζουμε με τα λιθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τα καρδίας ημών και καθαρισμένες από συνειδήσεως πονηράς. Και λερωμένοι το σώμα με είδωλ καθαρών, ας κρατώμε την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός ο υποσχεθής. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού καθώς είναι συνήθεια εις τεινάς, αλλά προτρέποντες αλλήλους και του σώτου μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζουσαν η ημέρα». Μέχρι εδώ, ας δώσουμε δύο λόγια ευχαριστίαση στον Κύριό μας. Πατέρα μας, Κύριε και Θεέ μας, αυτό το πρωινό ερχόμαστε, Κύριε, με ευγνώμενη καρδιά, να Σε ευχαριστήσουμε για την απέραντη Σου αγάπη, Κύριε, για τη θυσία του Ιησού Χριστού, Κύριε μας, που υπέστη πάνω στο Σταυρό για τον καθένα μας. Αυτός πλήρωσε, Κύριε μας, τόσο ακριβά για τις αμαρτίες μας. Και Κύριε μας, τώρα είστε στα δεξιά Σου, όπου μισθητεύει περιμόν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πρωινό, Κύριε μας, έστω και από εξ αποστάσεως, Κύριε μας, μπορούμε να μελετήσουμε το Λόγο Σου, Κύριε μας. Και προσευχούμε, Κύριε, είναι σήμερα είτε διαμέσου του διαδικτύου ή όπου και να βρίσκονται παιδιά δικά Σου, Κύριε μας. Δώσε η παρουσία Σου να είναι αισθητή, Κύριε μας, προπαντός σε αυτούς που περνάνε από δύσκολες ώρες, Κύριε. Είναι στο κρεβάτι του πόνου, στα γεροκομεία και παντού, Κύριε μας. Εσύ να ενθαρρύνεις, Κύριε μας, και να οδηγείς τα παιδιά Σου, Κύριε μας, το θέλημα του δικό Σου, Κύριε. Δώσε ο λόγος Σου αυτό το πρωινό, Κύριε μας, να βρει επίχυση στις καρδιές μας και στο νου μας, Κύριε μας, ώστε να βρισκόμαστε πάντοτε στο θέλημα του δικό Σου. Εσύ να δοξαστείς στη ζωή μας. Εντενόμεται και δια χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως διαβάσαμε, αγαπητοί, εδώ ο Απόστολος Παύλος, του ίδιο το κεφάλαιο, λίγο πιο νωρίτερα, επικυρώνει ότι μία αλήθεια, ότι ο νόμος και οι θυσίες που εκτελούσαν τότε οι Ισραηλίτες αποδεικνούσαν σε κάτι το καλύτερο. Και μάλιστα ότι ο ίδιος ο νόμος και οι θυσίες δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν αυτό που χρειαζόταν ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο νόμος και οι θυσίες αποδεικνούσαν ότι είμαστε αμαρτωλοί, δεν μπορούσαμε να είμαστε στο επίπεδο που ο Θεός μας θέλει και δεν μπορούσε να μας σώσει, είτε να μας τελειοποιήσει μπροστά στο Θεό. Το μόνο, όπως είπα, μας επιθύμιζε ότι επιθύμιζε τον προσκυνητή ότι με τις πράξεις αυτές οι αμαρτίες μας παραμένανε. Δεν γινόταν άφεση αμαρτιών. Αποδεικνούσε όμως εις την τέλεια θυσία του Ιησού Χριστού. Και εκεί στρέφει την προσοχή ο Απόστολος Παύλος εις εμάς και σε όλους τους θρησκευτικούς ότι με τις πράξεις αυτές δεν μπορούμε να καλυτερέψουμε τη θέση τη δικιά μας μπροστά εις την αγιότητα του Θεού. Και όσες φορές και να κάναμε τις θυσίες αυτές και όσες θυσίες και να κάνουμε και όσες θρησκευτικές πράξεις και να κάναμε, ό,τι πράξεις είναι αυτές, παραμένει ο άνθρωπος εγκλωβισμένος μέσα στις αλυσίδες της αμαρτίας. Αλλά να που βρέθηκε τελικά κάποιος που έλυσε αυτό το πρόβλημα. Και το βλέπουμε αυτό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε λίγο πιο πίσω στην ίδια επιστολή και γράφει ο Απόστολος Παύλος εκεί στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος. «Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ως εις διήλθεν τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώ με την ομολογία. Διότι δεν
Έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντε κατά πάντα καθ' ομοιότητον ημών χωρίς αμαρτία. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθειαν εν καιρών χρείας. Και δόξα του Θεού αυτό που ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε να εκτελέσει αυτό για μας, για να έχουμε εμείς το θάρρος να μπορούμε να πλησιάσουμε στο θρόνο του Θεού. Αν θυμηθούμε, αγαπητοί, εκεί στο 4ο κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, εφέρθη, λέει, εις την έρημο και επειράστη και υπέστη κάθε πειρασμό που ο καθένας μας στην ανθρωπότητα πειράζεται και πέφτουμε συνέχεια θύματα σε αυτό το πειρασμό. Αλλά εκείνος όμως, αγαπητοί, υπερνίκησε εκεί που εμείς δεν είχαμε τη δύναμη να νικήσουμε. Αλλά δεν το έκανε για τον εαυτό του, το έκανε για μας. Εκεί που εμείς αδυνατούμε και δεν μπορούμε να υπερνικήσουμε, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός το έκανε για μας. Και αυτό και βάζουμε και την εμπιστοσύνη μας εις Αυτόν. Και έτσι εδώ ο Απόστολος Παύλος τώρα καθιερώνει, καθώς διαβάσαμε τη βάση της σωστής, της αποτελεσματικής, της αποκλειστικής μάλλον αλήθεια, όπου ο πιστός μπορεί πλέον να χτίσει τη ζωή του. Είναι να χτίσει μια καινούρια ζωή εν Χριστώ. Και έχουμε πλέον, όπως μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, την παρησία. Την παρησία, αυτή η παρησία, αγαπητοί, δεν προέρχεται από το σε κάτι που εγώ κατάφερα ή κάτι εγώ έχω κάποια αξία ή κάτι που δημιούργησα ή κάτι που μπόρεσα να καταφέρω, αλλά αποκλειστικά βασίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη σε αυτόν που μπόρεσε να το κάνει, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι τώρα βρίσκεται εις τα δεξιά του Πατρός. Και ο σκοπός που είναι εκεί στα δεξιά του Πατρός είναι να με συντεύει περί ημών, για σένα και για μένα. Δεν χρειάζονται πλέον αυτές οι προσπάθειες για να μπορούμε να πείσουμε τον Θεό ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και εκτελούμε τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις. Όλα αυτά συγχωνεύονται μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που όχι μόνο αυτός που πλήρωσε στο Σταυρό για την ποινή της αμαρτίας, που ήταν επάνω μας, σήκωσε το βάρος της ενοχής που μας καταπίεζε τη συνείδηση και μετατρέπει μια σκληρή καρδιά, όπως το γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος, μια πονηρή καρδιά, τη μαλακώνει και πλέον έχουμε την ελευθερία και το θάρρος να πλησιάσουμε το θρόνο του Θεού. Θυμάμαι όταν ήμουν ένα μικρό παιδί και είχα κάνει κάποια αταξία και με έπιασε ένας φόβος και τρόμος πώς τώρα μπορώ να αντιμετωπίσω τον πατέρα μου. Και ο πατέρας μου ήταν σκληρός άνθρωπος που ήταν τετελεσμένος γεγονός, θα έτρωγα πολύ ξύλο. Και δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, κάποιος θείος ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά θυμάμαι που με πήγε, με έπιασε από το χέρι, είδε το φόβο που διέτρεχε και με πήγε μπροστά στον πατέρα μου και του λέει: «Κύριε Χάρη», του λέει, «μικρό παιδί είναι, ένα λάθος έκανε, συγχώρεσέ τον, μην τον τιμωρήσεις και ούτω καθεξής. Πού να πάω εγώ να σταθώ μόνος μου, θα έτρωγα ξύλο». Αλλά ήρθε κάποιος και με σύστησε. Και με σύστησε με τον τρόπο ότι για να με συγχωρήσει και να μην φάω αυτό το ξύλο που μου άνοικε, αλλά βρήκα χάρη ενώπιον του πατέρα μου, χάρη κάποιου άλλου που με σύστησε. Και μας εθαρρύνει να κρατάμε ασάλευτη, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή την ελπίδα. Ασάλευτη εννοεί αμετακίνητη. Διότι αυτό που ομολογάμε, αγαπητοί, μπροστά στον κόσμο, πρέπει να μείνουμε σταθεροί, διότι μετά η ομολογία μας δεν βρίσκει τόπο. Δεν βρίσκει ισχύ όταν μετακινείται δεξιά και αριστερά. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι εφόσον ο Κύριος μας πέθανε στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας και πλέον έχει αναλάβει και με βοηθάει με την ενοχή μου, έχει μαλακώσει την καρδιά μου, μου δίνει την παρησία και το θάρρος να πλησιάζω το θρόνο του Πατέρα, πρέπει να μένω σταθερός. Και όταν ομολογώ για αυτή την αγάπη του Θεού που εκδηλώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μένω ασάλευτος εκεί που με καλάει ο Κύριος
η ομολογία μου μπροστά στους ανθρώπους έχει ισχύ, έχει δύναμη και με την ελπίδα και την προσευχή να ελκύσουμε κι άλλους εις την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έτσι αγαπητοί μου εδώ, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει και μας λέει, μας υπενθυμίζει να έχουμε θάρρος. Να έχουμε θάρρος αγαπητοί. Δεν είμαστε τέλειοι. Καθόλου δεν είμαστε τέλειοι. Ένας από τους λόγους που ο Κύριος είναι εκεί στα δεξιά του Πατρός και όπως λέει εκεί στην επιστολή του Ιωάννη, όταν να πούμε ότι δεν πέφτουμε, να πούμε ότι δεν κάνουμε αμαρτία, να πούμε ότι δεν κάνουμε λάθη, να πούμε τον εαυτό μας ψεύτη. Αλλά έστω και όταν πέσουμε, είναι πιστός και ικανός να μας συγχωρήσει και να με συντεύσει μπροστά στον Πατέρα και να πει: εγώ πλήρωσα για αυτόν, πλήρωσα την ποινή της. Και έτσι γινόμαστε δεκτοί. Και αυτό μας ενθαρρύνει, αδελφοί. Αυτό μας ενθαρρύνει να έχουμε την πίστη ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Φτάνει μόνο να το πιστεύουμε και να έχουμε το θάρρος για του Ιησού Χριστού να πλησιάζουμε το θρόνο του Πατέρα μας. Και είναι να μην πιστεύουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι ο μόνος που έχει αποδείξει ότι είναι πιστός εις τον Λόγο του. Άμα διαβάζουμε την Αγία Γραφή από το τέλος, από την αρχή μέχρι το τέλος, οι υποσχέσεις του, αυτά που έχει πει, είναι αληθείς και έχουν πραγματοποιηθεί. Εγώ και εσύ μπορεί να υποσχεθούμε και να μην το φέρουμε εις πέρας. Αλλά ο Κύριος αυτό που είπε, αυτό θα γίνει. Διότι είναι Θεός. Και είναι Θεός που μας υπόσχεται και κρατάει το Λόγο του πάντοτες. Και εδώ που τα λέμε αδελφοί μου και αγαπητοί, μέσα σε αυτή τη ζωή με τις δυσκολίες και προπαντός αυτές τις ημέρες, μέσα στις επιτυχίες και τις αποτυχίες, μέσα στο γέλιο και μέσα στο κλάμα, όλη η ζωή μας δεν περιτρέχεται γύρω από τις υποσχέσεις του Ιησού Χριστού? Έχουμε τίποτα άλλο που μπορούμε να σταθούμε και να έχουμε να βρούμε το θάρρος? Θα βρούμε το θάρρος σε αυτά που έχω δημιουργήσει, σε αυτά που έχω καταφέρει? Ή έχω το θάρρος μου επάνω σε εκείνον που μπορεί να με κρατήσει και να κρατήσει την πίστη μου ασάλευτο εις τον Ιησού Χριστό? Ό,τι και να συμβεί μέσα στη ζωή μας, αγαπητοί, η μόνη μας ελπίδα είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι είναι πιστός σε αυτά που λέει. Μάλιστα, στο έκτο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Θεός είναι αδύνατο ο Θεός, λέει, να πει ψέματα. Δεν είναι δυνατό ο Θεός να πει ψέμα. Δεν είναι στη φύση του, δεν είναι σαν και εμάς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να πει, αποκλείεται. Γι' αυτό και λέει, έχουμε, λέει, ισχυράν παρηγορία εκείνοι που καταφεύγουν στην ελπίδα που κρατάμε. Και λέει, επόμενος, ότι είναι σαν άγκυρα, λέει, που μας κρατάει ασφαλή με βεβαιότητα. Ας έρθουν τα κύματα της ζωής, αλλά όταν η πίστη μας, όταν εμπιστευθούμε εις τον Ιησού Χριστό, εις αυτόν που είναι πιστός εις τον Λόγο του, μας κρατάει ασάλευτο, αμετακίνητο. Ας έρθουν τα κύματα, ας έρθουν τα προβλήματα, ας έρθει ο πόνος. Μας κρατάει αμετακίνητους. Μας εθαρρύνει εδώ ο Απόστολος Παύλος να το θυμηθούμε αυτό και να μην αφήνουμε τον διάβολο να μας πει τίποτα άλλο. Διότι πολλές φορές όταν χάνουμε την ελπίδα μας, όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη μας, χάνουμε την ελπίδα μας και σκοντάφτουμε και τα κύματα θα μας πάρουν δεξιά και αριστερά. Έτσι, σε αυτά που διαβάσαμε εδώ το πρωί, αγαπητοί, πρώτα ο Απόστολος Παύλος λέει να πλησιάζουμε, λέει, με τα αληθινής καρδιάς, λέει, πίστης βάσης θυσίας του Ιησού Χριστού, να κρατάμε, λέει, την ομολογία της πίστης και μετά λέει και ένα τρίτο. Και αυτό είναι το πρακτικό. Λέει να φροντίζουμε ο ένας τον άλλο. Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλο. Αγαπητοί μου, τι να κάνουμε τη θεολογία εάν παραμένει στη θεωρία? Εδώ ο Απόστολος Παύλος φέρνει την πρακτικότητα της χριστιανικής ζωής. Όχι μόνο να φροντίζουμε, αλλά λέει να παρακινούμε ο ένας τον άλλο εις έργα καλά και στην αγάπη. Δηλαδή όταν λέμε παρακινούμε, δεν είναι για να έρθω εγώ να σου πω τι να κάνεις και πώς να το κάνεις,
αλλά να παρακινήσω, δηλαδή να είμαι κοντά σου και μαζί να σε συνοδέψω με την αγάπη εις έργα καλά και αγαθά. Και να κάνουμε το έργο του Θεού. Είναι εύκολο να σου πω τι να κάνεις και να σου δώσω και τα εδάφια και να σου πω και να σου δείξω και πού να πας και πώς να το κάνεις. Αλλά εδώ όπως ο Σταύρος λέει ότι μαζί ο ένας κοντά στον άλλο, παρά κοινό. Εις αγάπη και εις έργα καλά. Να μην αμελούμε ο ένας τον άλλον, αδελφοί μου. Και πραπαντός όσο βλέπουμε, λέει, μας λέει ο Απόστος Παύλος, ότι πλησιάζει το τέλος. Πότε θα είναι αυτό, δεν γνωρίζουμε. Ο Θεός μόνο το γνωρίζει. Αλλά μέχρι ότου έρθει, αυτό εδώ πρέπει να σταθούμε πάνω στις υποσχέσεις του, για να είναι η ομολογία μας εις τους ανθρώπους δυναμική. Βλέπετε, αγαπητοί, η χριστιανοσύνη μας, αν μπορώ να το πω έτσι, εκδηλώνεται, γνωστοποιείται μάλλον, ανάμεσα στις σχέσεις που έχει ο ένας με τον άλλο. Δεν είναι μία θεωρία, δεν είναι απλώς μία θεολογία, αλλά εκδηλώνεται στην πρακτικότητα, στη ζωή του πιστού, προπαντός στις σχέσεις ο ένας με τον άλλον. Βλέπετε, χρειάζεται κόπος για να διατηρήσεις κάποια σχέση. Χρειάζεται για να είναι αποτελεσματική αυτή η σχέση, να έχει κάποιο σκοπό οι σχέσεις μας, χρειάζεται κόπος. Χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται ταπεινοφροσύνη, χρειάζεται συμπάθεια, χρειάζεται συνένθεση ο ένας με τον άλλο. Και εδώ, αγαπητοί, είναι ο κίνδυνος που διατρέχουμε προπαντός αυτές τις ημέρες που αναγκαστικά έχουμε την κοινωνική απομόνωση. Βλέπετε, όσο είμαστε απομονωμένοι, μειώνεται η ευθύνη ο ένας προς τον άλλο. Δεν μπορώ να σου δείξω την αγάπη, δεν μπορώ να σε παρακινήσω, δεν μπορώ να σταθώ δίπλα σου, να σε προτρέψω, εάν δεν σε βλέπω, εάν δεν είμαι κοντά σου. Βλέπετε, πιστεύω ότι η πνευματική αύξηση του χριστιανού, μεταξύ άλλων, είναι όταν προκαλείται η πίστη μας μέσα στις σχέσεις που έχει ο ένας με τον άλλο. Και πας στην εκκλησία, είναι σαν μια οικογένεια που ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει τις δικές τους προκλήσεις και με συμβουλεύει ο Κύριος πώς να είμαι κοντά σου. Και εγώ είμαι στραβόξελο και ο άλλος έχει τα δικά του, αλλά πρέπει να μάθω όπως ο Κύριος με συμπαραστέκεται και εγώ να συμπαραστωθώ στον άλλον και εσύ να συμπαραστεθείς και στις αδυναμίες τις δικές μου. Διότι κανένας δεν είναι τέλειος, μόνο ο Κύριος είναι τέλειος. Και εκείνο που μας συνδέει είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού με όλα τα σφάλματά μας. Και δυστυχώς όμως την απομόνωση δεν εκδηλώνεται η πραγματικότητα της χριστιανικής ζωής. Μέσα-μέσα είναι μερικοί που τους αρέσει να είναι έτσι απομονωμένοι, δεν τους αρέσει να είναι μέσα στον κόσμο. Μέσα-μέσα είναι καλό να είναι λίγη ώρα ο καθένας για τον εαυτό του, να αποτραβηχθεί σε προσευχή, να έχει μία ώρα με τον Κύριο, για να πάρει θάρρος και να εφοδιαστεί, για να μπορεί να εκτελέσει το σκοπό ανάμεσα στην κοινωνία που βρίσκεται. Το ίδιο το έκανε και ο Κύριός μας. Μέσα-μέσα τον βλέπουμε να πηγαίνει στην έρημο, να προσευχηθεί, εφοδιαζότανε, έπαιρνε δυνάμεις για να συνεχίσει το έργο να υπηρετήσει την ανθρωπότητα. Τι το όφελος, αδελφοί μου και αγαπητοί, εάν μένω στο σπίτι, διαβάζω, προσεύχομαι, τα έχω μάθει όλα και προσεύχομαι για το ένα και το άλλο, εάν δεν ανταποκρίνουμε στις ανάγκες του διπλανού. Και είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα, αγαπητοί, με την κοινωνική απομόνωση εξαιτίας της πανδημίας. Αλλά θα βρούμε τον τρόπο, εκεί όσο μπορούμε, και μας επιτρέπει ο νόμος και είναι και ασφαλές, υπάρχουν τα τηλέφωνα, μέχρι ότου περάσει αυτή η μπόρα για να ξαναεπανέρθουμε στις ανάγκες και στις ευθύνες που έχει ο ένας με τον άλλον. Είναι μια ιστορία που είχα πει πριν πάρα πολύ καιρό, ήταν χειμώνας και κάποιος αδερφός σε μια εκκλησία για τον ένα λόγο ή τον άλλον
αποτραβήθηκε και είχε κόψει από την κοινωνία των αδελφών. Και πέρασε λίγος καιρός μέχρι που εσώτου ένας πρεσβύτερος από την εκκλησία αυτή πήγε να του μιλήσει. Και ήταν χειμώνας και πήγε και χτύπησε την πόρτα και άνοιξε ο αδελφός αυτός. Μπήκανε μέσα, καθίσανε κοντά στο τζάκι, δεν είπανε ούτε μία κουβέντα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Μετά από λίγη ώρα έξεψε ο πρεσβύτερος εκεί στο τζάκι, βγάζει ένα ξύλο που έκυγε και το έβγαλε έξω και το άφησε. Μετά από λίγη ώρα, φαντάζεστε, το ξύλο αυτό άρχισε να σβήνει μέχρι που έσβησε εντελώς. Και μετά σηκώθηκε να φύγει. Και καθώς έβγαινε να φύγει από την πόρτα, του λέει ο αδελφός αυτό, «Σε ευχαριστώ», λέει, «για το καυτερό μήνυμα». Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να εκδηλώσουμε το θέλημα του Θεού όταν είμαστε απομονωμένοι. Ο χριστιανός δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά δίνει τον εαυτό του στις ανάγκες των άλλων. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτας, ότι μετά το Χριστού, λέει, συνισταυρώθη, δεν ζω εγώ πλέον, λέει, αλλά ζει ο Χριστός που είναι μέσα μου. Και από εκεί παίρνω και το παράδειγμά μου. Και θα θυμηθείτε το παράδειγμά του. Και θα θυμηθείτε εκεί ο Κύριος εκεί στο τραπέζι, προτού να πάθει, όταν μετά από το δείπνο σηκώθηκε να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Και αντιστάθηκε ο Πέτρος, λέει, αυτό, λέει, δεν θα το κάνει σε μένα, λέει. Και του λέει ο Κύριος, αν δεν με αφήσεις να το κάνω, λέει, δεν θα έχεις μερίδα μαζί μου, λέει. Και εκτός του λέει, Πέτρο, ότι αυτό που κάνω, λέει, εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιο, λέει, θα το καταλάβεις. Και αργότερα του λέει, θα υπηρετήσεις τους αδελφούς σου. Θα υπηρετήσεις τους αδελφούς σου. Δεν είναι πλέον για σένα, Πέτρο, αλλά είναι για την υπόθεση τη δικιά μου. Έπρεπε και ο Πέτρος αυτό να το μάθει. Και έτσι να μπορεί να προτρέπουμε και να φροντίζει ο ένας τον άλλον. Και προπαντός, όπως είπα και νωρίτερα, αυτές τις ημέρες, αγαπητοί, που εξαιτίας της πανδημίας έχουμε απομονωθεί, ίσως ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή την περίπτωση τώρα για να μας αφυπνίσει και να μας θυμίσει και να εκτιμήσουμε την αξία του σύνδεσμου της κοινωνίας μέσα στην Εκκλησία. Αγαπητοί, κανένας δεν γνωρίζει πότε ο Κύριος θα έρθει. Μας λέει όπως ο Παύλος, λέει, να είμαστε έτοιμοι και να συμπαραστεκόμεθα ο ένας με τον άλλον, να μην αμιλούμε τη συνάθρηση. Θα ξαναπανέρθουμε, αγαπητοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούμε να μένουμε ενωμένοι στο σύνδεσμο της αγάπης του Ιησού Χριστού, όπως είπα πριν, θα βρούμε τον τρόπο, έστω και τουλάχιστον με ένα τηλεφώνημα. Και τελειώνοντας πάλι, αγαπητοί, με το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, όταν στο τέλος εκεί, όταν τελειώσανε από το δείπνο και σηκώθηκαν και πήγανε στο κήπο της Γεσθημανής να για να προσευχηθεί ο Κύριος και απομονώθηκε για να προσευχηθεί στο Πατέρα. Και βλέπουμε εκεί το δράμα, το όλο δράμα που πέρασε ο Κύριος μας όταν επρόκειται να πάθει επάνω στο Σταυρό, καθώς αισθανότανε το βάρος της αμαρτίας ολόκληρης της ανθρωπότητας, της δικιάς σου και της δικιάς μου. Γι' αυτό και ξέσπασε σε ένα υδρότα με αίμα και μάλιστα ζήτησε και από τον Πατέρα του αν ήταν δυνατό, αν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να αποφύγει αυτό, αλλά όχι το θέλημά του. Ήταν το θέλημα του Πατέρα ο Κύριος μας να περάσει από αυτό το φρικτό στάδιο και εκεί που προσευχότανε να του δώσει ο Κύριος τη δύναμη και τον ενίσχυσε ώστε να μπορεί να μας υπηρετήσει εμάς. Ήθε ο Θεός με αυτά τα λίγα λόγια, αγαπητοί, αυτό το πρωινό, να μας ενθαρρύνει πρώτα ότι η εμπιστοσύνη μας είναι εις τον Ιησού Χριστό και να μας δίνει τη δύναμη και να σεβαστούμε και να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον καθώς οι ημέρες είναι πονηρές και κοντεύουμε στο τέλος. Ο Θεός να μας αναλάβει αυτό το πρωινό, να σας ευλογεί και προσμένω την ημέρα που θα ειδωθούμε πρόσωπο ως πρόσωπο. Αμήν.